Με ψυχολόγους τηλεφωνούνται τα δημοτικά σχολεία ύστερα από την ανακοίνωση των πιστώσεων που διατίθενται για την πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ23 ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε ομάδα σχολείων θα τοποθετηθεί ένας ψυχολόγος, ο οποίος εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας καταρτίζει εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, κατά την οποία θα ασκεί τα καθήκοντά του σε κάθε μία από τις 5 σχολικές μονάδες όπου έχει τοποθετηθεί. Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση όπου θα τοποθετηθεί ψυχολόγοι σε ομάδες των 5 σχολείων, των 5 δημοτικών σχολείων. Στον Εύρο θα υπάρξουν 3 ομάδες από 5 σχολεία, 15 σχολεία δηλαδή, που θα στελεχωθούν με το κλάδο των ψυχολόγων. Οι σχολικές τρεις μονάδες είναι 14 και πάνω δημοτικά σχολεία και είναι σχολεία τα οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής ψυχολόγο, γιατί πρέπει να σας πούμε ότι δημοτικά σχολεία τα οποία είναι ενταγμένα σε ΕΔΑΗ στελεχώνονται ήδη με ψυχολόγους. Τώρα θα στελεχωθούν και τα υπόλοιπα 14 και πάνω δημοτικά σχολεία. Το πρόγραμμα των ψυχολόγων υποβάλλεται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων της ομάδας τοποθέτησης και ο διευθυντής της πολυπληθέστερης σχολικής μονάδας σε μαθητικό πληθυσμό υποβάλλει το πρόγραμμα στο τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων της Οικίας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι σχολικοί αυτοί ψυχολόγοι λοιπόν τώρα εντάσσονται σε 5 σχολεία, όπως είπαμε, μία μέρα σε κάθε σχολείο. Εντάσσονται κανονικά στο εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου, δεν ασκούν φυσικά διδακτικό έργο, ασκούν τα δικά τους καθήκοντα. Συνεργάζονται με το ΚΕΣΥ εδώ του Εύρου, το πρώην ΚΕΔΥ, και πέραν ότι βοηθούν τη λειτουργία του σχολείου όπου χρειαστεί, στο αντικείμενό τους φυσικά, κάνουν και δράσεις, οργανώνουν ενημερώσεις εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών. Και στο τέλος κάθε της σχολικής χρονιάς συντάσσουν και έκθεση με όλο αυτό το έργο που έχουν επιτελέσει καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι καλυμμένα από ψυχολόγο, όπως φυσικά και τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και δεν υπάρχει κάποια σαφής ανακοίνωση για το πότε θα τοποθετηθούν οι νέοι σχολικοί ψυχολόγοι, εκτιμάται ότι είναι κάτι το οποίο θα συμβεί σύντομα, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, έχουμε μία ομάδα σχολείων που θα αποτελούνται από το πρώτο, το δεύτερο, το πέμπτο, το έκτο και το πειραματικό δημοτικό σχολείο. Η δεύτερη ομάδα σχολείων είναι το 4ο, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, το Δημοτικό Σχολείο Χιλής και 2 σχολεία από το Διδημότυχο, το 1ο και το 3ο Διδημοτύχου. Και η τρίτη ομάδα είναι το 2ο και το 3ο Δημοτικά Σχολεία Ορεστιάδας, το 4ο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Διδημοτύχου και το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Σας ξαναλέω, είναι όλα τα σχολεία που είναι από 14 και πάνω.